Να πας τώρα αμέσως. Σε περιμένω. Έχω συνενεθεί εγώ. Και να φροντίζει ρε παιδάκι μου να ριζώσει και ένα σπίτι. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ψάχνουμε κάθε τόσο να βρίσκουμε σπίτι καινούργιο για σένα. Κατάλαβες. Μάλιστα. Αλλά σας ορκίστηκα. Αυτή τη φορά δεν έφταιγα εγώ. Ο κύριος μου ρίχτηκε. Και για κακή μου τύχη μας πήρε το μάτι της κυρίας. Έφταιγα, δεν έφταιγα. Ωραία, αν δεν κουνήσεις κιλά την ουρά της. Μα δεν την κούνησα, κύριε Χαρίλα. Σας ορκίζομαι πως δεν την κούνησα, ούτε που τη άλεψα καθόλου. Καλά, καλά, καλά. Πήγαινε τώρα και όπως σου είπα. Φρόντισε την ουρά σου, όχι μόνο να μην την κουνάς, αλλά και να μην τη δείχνεις. Κατάλαβες. Όχι. Κουμπόσου, βρε παιδί μου. Κουμπόσου, βρε παιδάκι μου. Πάρε και καλά κουμπί παραπάνω. Τι να σου κάνουν και οι άντρες. Εγώ δεν τις αδικώ. Α, τώρα πήγαινε. Βλέπεις λοιπόν ότι η τύχη σου σε έστειλε σε ένα σπίτι σπάνιο. Έχει λοιπόν και στο νου σου να είσαι καλή, φρόνιμη και να δεις ότι θα περάσουμε καλά. Δεν πιστεύω να είσαι καμιά από αυτές τις παρδαλές που έχουν ερωμένους και τέτοια. Εγώ, καλή κυρία, εγώ με τύπος και υπογραμμός θα το δείτε. Μακάρι. Δεν αρκεί όμως αυτό. Δεν αρκεί δηλαδή ένα κορίτσι να είναι μόνο φρόνιμο. Πρέπει να έχεις τρόπο με τους άντρες και να τους βάζεις στη θέση τους. Μάλιστα, κυρία, στη θέση τους. Μπράβο, παιδάκι. Μπράβο, παιδί μου. Στα λέω αυτά γιατί είσαι όμορφη. Και η ομορφιά, βλέπεις, είναι ένα μεγάλο ελάττωμα για ένα φτωχό κορίτσι. Γιατί εδώ που τα λέμε, οι άντρες, πάντα άντρες είναι.